Ήταν κεφάλαιο και 7 εδάφιο. 8ο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Ήταν κεφάλαιο, 7 εδάφιο από τη σελίδα 804 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Επειδή έσπηραν άνεμο, δια τούτο θέλουσι θερήσει ανεμοστρόβιλο. Δεν έχει κάλαμον, ο βλαστός δε θέλει δώσει άλευρον και αν δώσει οι ξένοι θέλουσι καταπιεί αυτό. Κατεπόθη ο Ισραήλ. Τώρα έγινε μεταξύ των εθνών ο σκεύος, ενώ δεν υπάρχει χάρης. Διότι αφεαυτόν ανέβησαν εις τους Ασσυρίους, ο σόναγρος μονάζων καθεαυτόν. Ο Εφραήμ εμίστος εν εραστάς. Πλην, αν και εμίστος αν εραστάς μεταξύ των εθνών, τώρα θέλω συνάξει αυτούς και θέλω συλληπιθεί με το λίγον δια το φορτίον του βασιλέως των αρχόντων. Επειδή ο Εφραήμ επλήθυνε τα θυσιαστήρια δε εν αμαρτάνει, θέλω συγγίνει σε αυτόν θυσιαστήρια του αμαρτάνει. Έγραψα προς αυτόν τα μεγαλεία του νόμου, πλην ελογίστησαν ως αλότριον πράγμα. Εν τες θυσίες τας οποίας προσφέρουσιν σε με θυσιάωση κρέας και τρόγωση. Ο Κύριος δεν δέχεται αυτάς. Τώρα θέλει ενθυμηθεί την ανομία αυτών και επισκεφθεί τα σαμαρτία σημών. Αυτόν αυτή θέλουση επιστρέψει στην Αίγυπτον, διότι ο Ισραήλ ελισμόνησε τον ποιητήν αυτού και οικοδομεί ναούς. Και ο Ιούδας επλήθυν οχυρεμένας πόλης, αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τας πόλης αυτού και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτών. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε φρένου ως οι λαοί, διότι επόρνευσα σε κλείνον από του Θεού σου, ηγάπησας μισθώματα επί πάνω αλώνιον σύτου, το αλώνιον και ο λινός δεν θέλουν συθρέψει αυτούς και ο ίνος θέλει εκλείψει από αυτόν, δεν θέλουν συγκατοικεί εν τη γη του Κυρίου, αλλά ο Εφραήμ θέλει επιστρέψει προς την Αίγυπτον και θέλουν συφάγει ακάθαρτα εν τη Ασσυρία. Δεν θέλουν συμπροσφέρει σποντά ίνου εις τον Κύριον, ουδέ θέλουν συνείστε αρεστή εις αυτόν. Εθυσία αυτών θέλουν συνείστε εις αυτούς ως άρτος πενθούντων. Πάτες οι τρώγοντες αυτάς θέλουν σημειανθεί, διότι ο άρτος αυτών υπέρ της ψυχής αυτών δεν θέλει σέλθει στον οίκον του Κυρίου. Τι θέλει κάμι, τι θέλετε κάμι εν ημέρα πανηγύρεως και εν ημέρα εορτής του Κυρίου, διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν, η Αίγυπτος θέλει συνάξει αυτούς, η Μέθυς θέλει θάψει αυτούς, τα διαργυρίου επιθυμητά αυτών κνή δε θέλουν συγκληρονομήσει αυτά, ακάν δε θέλουν είστε έντες ημέρες αυτών, ήλθον ημέρε της επισκέψεως, ημέρε της ανταποδόσεως ήλθον, ο Ισραήλ θέλει γνωρίσει τούτο, ο προφήτης είναι άφρον, ο άνθρωπος ο πνευματοφόρος μενόμενος, δια το πλήθος της ανομίας σου και το μεγάλου κατά σου μίσους. Ο φρυρός του Εφραήμ, ή το μετά του Θεού μου, ο δε προφήτης έγινε παγίση ξεφτού, εις πάσα στα σοδούς αυτού και μίσος εν το οίκο του Θεού αυτού. Διεφθάρισαν βαθέως, ως εν τες ημέρες της Γαβά, δια τούτο θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών, θέλει επισκεφθεί τα σαμαρτίας αυτών. Έβρικα τον Ισραήλ στα φυλήν, εν ερήμο. Είδον τους πατέρας σας ως τας πρωτογέννητα της οικής εν τη αρχή αυτού. Αλλά αυτοί πήγαν προς τον Βέελ Φεγόρ και αφιερώθησαν εις την Εσχήνην. Έγιναν δελικτοί καθώς το αντικείμενο της αγάπης αυτών. Περιδέ του Εφραήμ ως πτηνών θέλει πετάξει η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Αλλά και αν εκθρέψωση τα τέκνα αυτών θέλω ατεκνώσει αυτούς ώστε να μην μένει άνθρωπος. Διότι ουέ έτη εις αυτούς όταν συρθώ από αυτών. Ο Εφραήμ με εφαίνετος ιτήρος πεφυτευμένος εν τόπο τερπνό. Πλην ο Εφραήμ θέλει εκφέρει τα τέκνα αυτού δια τον φωνέα. Δώσεις αυτούς Κύριε τι θέλει, τι θέλεις δώσει. Δώσεις αυτούς μήτρα να αποβάλλουσαν και μαστούς ξηρούς. Πάσα η κακία αυτών είναι εν Γαλγάλης, διότι εκεί εμείς σε αυτούς. Δια την κακία των πράξεων αυτών θέλω εξώσει αυτούς από του οίκου μου. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Πάντες οι άρχοντες αυτών είναι αποστάτε. Επατάχθη ο Εφραήμ, ρίζα αυτών εξηράνθη. Καρπών δεν θέλουν σικάμι. Έτι και αν γεννήσωση, θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτών και θέλουν είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών. Αμήν. Είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, πώς μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος του Θεού όταν πάρει την κατηφόρα, όταν συνειδητά αποφασίσει να απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού, από την παρουσία του Θεού και από την υπακοή στο Λόγο και στις γραφές του Κυρίου.
φτάνει στο σημείο να ομολογήσει ο Θεός κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θα τους αγαπάω πια. Φοβερό δεν είναι? Μπορεί να φτάσει ο Θεός σε αυτό το σημείο να πει για έναν άνθρωπο ότι δεν θα τον αγαπάω πια? Μπορεί. Και αυτός ο άνθρωπος πια δεν έχει ελπίδα επιστροφής, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας, δεν έχει ελπίδα γιατριάς. Και ξέρετε ότι η αποστασία δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά πηγαίνει σιγά σιγά και γρήγορα, δηλαδή είναι μια κατρακύλα. Επειδή έσπηραν, αρχίζει ο λόγος του Θεού από εδώ που διαβάσαμε, άνεμον, δια τούτο θέλους υφερήσει ανεμοστρόβιλον. Και αδελφοί αγαπητοί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό θερίζει. Αν σπείρεις ειρήνη, θα θερίσεις πολλαπλάσια ειρήνη. Ρίχνεις ένα σπόρο σταριού και παίρνεις 100. Αυτή είναι η σπορά. Αλλά αν σπείρεις ταραχή, θυμό, αγριάδα, αν σπείρεις άνεμο, θα θερίσεις ανεμοστρόβιλο. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν τέκνα Θεού. Καθόλου μακάρι οι μη ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα φτάσουν μέχρι το σημείο να χάσουν την αγάπη του Θεού. Όταν το διάβασα αυτό, δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι υπάρχει τέτοια λέξη μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Φοβερό. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, δεν φτάνει ποτέ ο Θεός σε αυτή την κατάσταση, σε ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια και δεν έχουν γευτεί την αγάπη του Χριστού. Για την Καινή Διαθήκη, σε αυτούς που δεν έχουν αναγεννηθεί ή ακόμη δεν έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, όταν όμως ο άνθρωπος αναγεννηθεί, βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, τότε από εκεί και πέρα πολλά του δόθηκαν, πολλά θα του ζητηθούν. Δεν δικαιολογείται να σπέρνεις άνεμο στο περιβάλλον σου, στη ζωή σου και στην καρδιά σου ακόμη. Πρέπει να δουλαγωγούμε την καρδιά μας, να τη θασεύουμε. Είναι απατηλή, είναι ψεύτρα, είναι διεφθαρμένη τελείως και μας οδηγεί σε σκέψεις, μέσα από σκέψεις, διαλογισμούς και μέσα από επιθυμίες σε καταστάσεις τέλεια έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά ό,τι παίρνεις και πώς παίρνουμε. Με τα λόγια μας παίρνουμε, με τη σκέψη μας παίρνουμε, με τα έργα μας παίρνουμε, με την παρουσία μας παίρνουμε. Όταν σπέρνεις άνεμο, θα θερίσεις ανεμοστρόβιλο. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στην καθημερινότητά μας. Πολύ προσεκτικοί. Γιατί εάν σπείρεις άνεμο, αν σπέρνεις τη σάρκα και θερίσεις τώρα, τότε κατεπόθη ο Ισραήλ. Από ποιον? Από το διάβολο. Ο διάβολος, σαν λέον οριόμενος, γυρίζει γύρω-γύρω και ζητά ποιον να καταπιεί. Κατεπόθη ο Ισραήλ. Τι θα πει κατεπόθη? Του πήρε τις δυνάμεις όλες. Όλα του τα πήρε. Του πήρε τη χάρη. Κατεπόθη ο Ισραήλ και έγινε μεταξύ των εθνών σαν σκεύος το οποίο δεν υπάρχει χάρης. Δεν υπάρχει χάρης. Μπορείς να δεις κάτι καλό? Ο χριστιανός που φεύγει δεν έχει χάρη καθόλου απάνω του. Και στην εμφάνιση και στην καρδιά και στη σκέψη και στο περπάτημα. Χάνεται η χάρη του Θεού τελείως. Ένα σκεύος χωρίς χάρη. Ο Θεός βέβαια αγωνίζεται και διαβάσαμε τα περασμένα μαθήματα ότι βάζει εμπόδια στον άνθρωπο που είναι εκτός για να μην προχωρήσει άλλο. Αλλά δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο όταν πάρει την απόφαση να προχωράει το δρόμο το δικό του. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Τελικά δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Γιατί? Διότι αποφάσισαν στην καρδιά τους και ανέβηκαν να ζητήσουν βοήθεια,
να βρουν κοινωνία, να βρουν παρέα από τους Ασσυρίους. Δηλαδή ενώ βρίσκονται μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στο έλεος του Θεού, η καρδιά πλανάει τον άνθρωπο να πάμε στους Ασσυρίους. Οι Ασσύριοι είναι δυνατοί, οι Ασσύριοι είναι σπουδαίοι, είναι μεγάλοι, θα μας βοηθήσουν, θα περάσουμε καλά, θα διασκεδάσουμε. Θυμηθείτε τον Άσο το Υιό. Κατάτησε σαν σκεύος που δεν είχε χάρη. Όμως αδερφοί αγαπητοί, αυτά μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι για να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τους ανθρώπους που πήραν αυτό το δρόμο, αλλά για άλλα πράγματα. Πρώτον, να προσέχουμε εμείς. Και δεύτερον, να ξέρουμε πώς ο Θεός συμπεριφέρεται σε τέτοιες καταστάσεις, ώστε γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού να μπορούμε να επεμβαίνουμε με παρησία κατά το θέλημα του Θεού και να διορθώνουμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας πληροφορεί: αν ο αδελφός σου αμαρτήσει ουχή θανασίμος, μπορείς να ζητήσεις και να τον σώσεις. Μπορείς να προσευχηθείς, μπορείς να επέμβεις. Και τι θα κάνει ο Θεός? Από αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, για να δούμε την κατάντια των ανθρώπων, αλλά μας τα λέει για να δούμε τι εμείς πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτές τις καταστάσεις, για να βοηθάμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε εξουσία με την εξουσία που μας δίνει ο Χριστός. Αλλά εάν και εμείς σε μια τέτοια κατάσταση φουντώσουμε και γίνουμε άνθρωποι που σπέρνουν άνεμο, τότε θα θερήσουμε ανεμοστρόβιλο. Αν όμως σταθούμε στην παρουσία του Θεού να δούμε ο Θεός τι θέλει από μας και σπείρουμε χάρη, θα θερήσουμε έλεος, θα θερήσουμε ευλογία. Δεν είναι λοιπόν να σκύψουμε και να πούμε πω τι θα πάθουνε. Είναι να σκύψουμε και να πούμε: Κύριε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πώς πρέπει να στεκόμαστε? Και κάτι ακόμη τρίτον, εμείς τι πρέπει να προσέχουμε για να μην ακολουθήσουμε λάθος δρόμο? Τι πρέπει, πώς πρέπει να πολιτευόμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Γιατί ο χριστιανός δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, άτρωτος, ούτε ανίκητος. Αντιθέτως μάλιστα, και τρωτός είναι και εύκολα να νικηθεί μπορεί και πιο εύκολα να πέσει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν εξαρτάται το αύριο το δικό μας και η πορεία η δική μας από τις δικές μας ικανότητες, από τη σταθερότητά μας, από την πίστη μας, αλλά εξαρτάται από τη χάρη και το έλεος του Χριστού. Αλλά όπως εξαρτάται από τη χάρη και το έλεος, και αυτό αδερφοί αγαπητοί να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, όπως εξαρτάται από τη χάρη και το έλεος του Ιησού Χριστού η ζωή μας, να είμαστε βέβαιοι ότι πάρα πολλά εξαρτώνται στους άλλους από τη χάρη και το έλεος που εμείς δείχνουμε. Πάρα πολλά εξαρτώνται. Εμείς μπορούμε να παίξουμε αποφασιστικό ρόλο στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αποφασιστικό. Η επέμβασή μας μπορεί να είναι καταλυτική όταν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Όταν σπέρνουμε ειρήνη. Όταν είμαστε σκεύος με χάρη. Γιατί ο χριστιανός μπορεί να είναι σκεύος χωρίς χάρη, βέβαια. Όταν μπει μέσα ο άνεμος στην καρδιά, όταν στραφεί προς τους Ασσυρίους, όταν χάσει τον προσανατολισμό του δηλαδή, αμέσως γίνεται σκεύος χωρίς χάρη. Και ένα σκεύος χωρίς χάρη δεν έχει ποτέ αποτέλεσμα. Και μη μου πείτε ότι δεν έχουμε πολλές φορές δει τον εαυτό μας να είμαστε από θυμό, από πείσμα, από αγανάκτηση, από παράπονο, από οτιδήποτε θέλετε, από ζήλια, από οτιδήποτε σαρκικό φρόνημα, δεν έχουμε δει τον εαυτό μας να είναι σκεύος χωρίς χάρη. Τότε τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε καλά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματά μας θα είναι άσχημα.
Και ακούστε πού μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος. Λέει, επειδή ο Εφραήμ επλήθυνε τα θυσιαστήρια, τώρα άρχισε να κάνει ο Εφραήμ θυσιαστήρια, δηλαδή προσευχητάρια. Προσευχές. Αλλά προσευχές όχι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Όχι. Αυτές οι προσευχές, αυτά τα θυσιαστήρια θα γίνουν θυσιαστήρια του αμαρτάνη. Δηλαδή υπάρχει προσευχή και θυσία και αγώνας προς ευλογία, αλλά αν δεν προσέξουμε υπάρχει προσευχή, θυσία και αγώνας προς αμαρτία. Και πολύ απλά μπορούμε να σκεφτούμε την αμαρτία στην προσευχή μας όταν δεν συγχωρούμε και προσευχόμεθα. Ματέα προσευχόμεθα. Αφού δεν έχω συγχωρήσει τον άλλον, πώς προσεύχομαι? Μα προσεύχομαι για άλλους. Δεν ακούγονται οι προσευχές σου. Αν η καρδιά σου είναι τσιμπημένη και μαγκωμένη με κάποιον ή με κάποιους, μη θεωρήσεις όταν θα πας, θα νηστέψεις, θα προσευχηθείς ότι θα έχεις καλά αποτελέσματα. Ή όταν προσευχόμεθα για τις ειδονές μας, για την καλοπέρασή μας. Όταν προσευχόμεθα για τα σαρκικά, για τα κοσμικά, για τα γήινα και τα ανθρώπινα. Θα μου πεις για τις ανάγκες μας, άλλο οι ανάγκες μας. Τις ανάγκες μας θα προσευχόμαστε γιατί ο Θεός τις γνωρίζει και μας βεβαιώνει ότι θα μας καλύπτει. Αλλά όχι για τις ειδονές μας και ιδιαίτερα όχι κατά το δικό μας θέλημα, αλλά κατά το δικό του θέλημα πάντοτε. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε διοικητές του Χριστού. Τον κυβερνάμε εμείς, έλα εδώ, κάνε εκείνο. Και μπορεί να το λέμε και με ευσέβεια και με ευλάβεια. Αλλά το νόημα είναι ένα, κάνε αυτό, κάνε και εκείνο. Έναν υπηρέτη θα τον κάνουμε. Και θα γίνουμε εμείς κύριοι. Και αυτή η προσευχή είναι στο αμαρτάνι. Στην προσευχή μας πρέπει να έχουμε το θέλημα του Θεού. Θα πρέπει να έχουμε την άποψη του Κυρίου. Και επειδή όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν οι βουλές μας από τις βουλές του Θεού, γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να διεκδικούμε όχι το θέλημά μας, αλλά το θέλημα του Θεού. Κύριε, εσύ να προπορευτείς. Εγώ δεν ξέρω. Καλό μου φαίνεται αυτό. Αλλά εσύ ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο. Και ιδιαίτερα θέλω, αδερφοί αγαπητοί, να επιμείνω σε αυτή την προσέγγιση μας που είναι απαραίτητη του καθενός από μας δια του Ιησού Χριστού στον Πατέρα μέσα στη γωνιά της προσευχής. Είναι απαραίτητο. Εκεί θα αυξηθείς. Εκεί θα έρθεις πρόσωπο με τον Χριστό. Εκεί δεν θα ακούς μόνο τα λόγια του, αλλά θα βλέπεις και το πρόσωπό του. Υπάρχει τρόπος να σε φέρει ο Θεός όπως τον Ιώβ μέσα από την ταλαιπωρία και μέσα από τη δοκιμασία. Αλλά υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Να πας εσύ να συναντήσεις τον Πατέρα στον ουράνιο με τη χάρη του Χριστού. Μέσα από την υπακοή σου, μέσα από την αγάπη σου, μέσα από την εξήτησή του. Μην το αμελούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, την προσέγγισή μας, το πλησίασμά μας στον Πατέρα τον Ουράνιο διά του Ιησού Χριστού στη γωνιά της προσευχής, εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, εκεί που δεν θα ακούσει κανείς ούτε τα λόγια σου, ούτε τα λάθη σου, ούτε τα δάκρυά σου, ούτε τα παραπονά σου, που κανένας δεν θα σε παρεξηγήσει ό,τι και να πεις. Αν έρθω να σου πω εγώ κάποια φορά αυτά που έχω στην καρδιά μου, μπορεί και να με παρεξηγήσεις. Ο Θεός ποτέ δεν θα σε παρεξηγήσει. Ποτέ. Μην το αφήνουμε αυτό. Μην το αμελούμε αυτό. Αυτό είναι θεμέλιος λίθος για τη ζωή του χριστιανού. Εκεί παίρνει δύναμη. Εκεί παίρνει οδηγία. Εκεί παίρνει κατεύθυνση. Βεβαίως είναι απαραίτητο να προσευχόμεθα σαν οικογένεια. Αναγκαίο, απαραίτητο. Βεβαίως είναι απαραίτητο να προσευχόμεθα σαν εκκλησία. Αλλά εκείνη η προσευχή που θα σε φέρει στο φίλο σου και να τον γνωρίσεις πραγματικά τον Χριστό σαν φίλο σου και τον παντοδύναμο Θεό σαν γλυκό πατέρα, είναι η δική σου προσευχή.
προσωπική σου προσευχή. Και αυτή η προσευχή δεν εισακούγεται μόνο, αλλά έχει ανταπόδοση. Ο Πατέρας σου λέγει η Γραφή εν το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Είναι η μόνη προσευχή, η μόνη προσέγγιση που υπόσχεται ο Λόγος του Θεού ότι έχει ανταπόδοση. Και μάλιστα κατά χάρη. Βεβαίως δεν είναι άδικος ο Θεός και ανταποδίδει όταν βλέπει έναν άνθρωπο να εργάζεται. Γι' αυτό και εργαζόμαστε και θέλουμε από το Θεό να εργαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Βεβαίως δεν είναι άδικος ο Θεός να ανταποδώσει στη θυσία της αγάπης μας, στην ταπείνωσή μας και στην υπηρεσία μας. Θα μας ανταποδώσει. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει μια άλλη ανταπόδοση που είναι μοναδική και τον τελευταίο καιρό ο Θεός πολύ μου βάζει στην καρδιά να το κηρύττω αυτό, να το ομολογώ αυτό και να το ζω αυτό. Την προσωπική σου επαφή με τον Πατέρα σου τον Ουράνιο, διά του Ιησού Χριστού, μέσα στο δωμάτιό σου, με κλειστή την πόρτα. Αυτή την αφιέρωση της λίγης ώρας. Σκέφτομαι πολλές φορές ότι όταν θέλω να μιλήσω με κάποιο νέο, με κάποιο αδελφό, με κάποια αδελφή, λέω και παιδί ακόμη, λέω θα πάμε να φάμε οι δυο μας έξω. Και σκέφτομαι να του αφιερώσω λίγες ώρες, προσεύχομαι έτσι για να μιλήσουμε, να μας οδηγήσει ο Θεός, να έχουμε μια καλή κοινωνία το λιγότερο. Και κατάλαβα ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να αφιερώσουμε λίγη ώρα στον Ιησού Χριστό. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι καλός ο πατέρας αν δεν αφιερώνει ώρες στα παιδιά του προσωπικά. Θυμάμαι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, τα έπαιρνα και τους έλεγα θα πάμε οι δυο μας, έπαιρνα ένα, πάμε οι δυο μας να φάμε έξω. Ξέρετε πόσο καλό έκανε σε μένα αλλά και στα παιδιά. Τώρα όμως αυτό μου το γύρισε ο Κύριος, δηλαδή καλά τα έκανες τότε. Αλλά τώρα πρέπει να αφιερώσεις ώρες σε μένα. Πρέπει να αφιερώσεις ώρες στο Χριστό. Να το αφιερώσετε. Δεν έχουμε πολλές ώρες στη διάθεσή μας. Θα βρούμε. Αλλά είναι ανάγκη να το αφιερώσουμε. Είναι ανάγκη, αδερφοί. Μέσα από αυτή την μικρή προσευχή θα γνωρίσεις μεγαλεία. Θα κερδίσεις πράγματα. Δια της χάριτος του Ιησού Χριστού θα βρεις την ανταπόδοση στη ζωή σου από το Θεό. Ανταπόδοση. Πάρε παιδί μου, μου δώσες από την ώρα σου. Πάρε από τα δικά μου μεγαλεία. Αυτή είναι η πορεία προς τα πάνω. Εκεί που κερδίζει, είναι η μάχη. Είναι εκεί που ανεβαίνει στο όρος. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό πρώτος μας το δίδαξε ο Χριστός. Κάθε βράδυ διανυκτέρευε στις προσευχές κατηδίαν. Μα κάθε βράδυ, ξέρει αυτός πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε εμείς κάθε βράδυ. Δεν ξέρω τι μπορείς. Εγώ ξέρω τι είναι καλό. Τι θέλει ο Θεός. Αλληλούια. Είναι η πορεία προς την ευλογία. Ενώ τώρα διαβάζουμε την πορεία προς την κατάρα. Τα θυσιαστήρια τους έγιναν θυσιαστήρια αμαρτάνιν. Γιατί έδωσα σε αυτούς τα μεγαλεία του νόμου μου, αλλά αυτοί σκέφτηκαν τα μεγαλεία του νόμου μου πράγμα αλότριον, ξένο ασήμαντο. Είναι σαν να μας λέει, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός σήμερα, σε προσκαλώ παιδί μου να έρθεις να με συναντήσεις κατηδίαν σε ένα προσωπικό ραντεβού και εκεί θα δεις τι θα κάνω εγώ για σένα. Και εμείς να λέμε, τώρα δεν βαριέσαι τι μας λέει. Και αντί να λέμε τι μας λέει ο Θεός, να λέμε τι μας λέει ο Κοροβέσης τώρα. Προσευχόμαστε, δεν φτάνει αυτό. Τους έδωσα, έγραψα τα μεγαλεία του νόμου μου. Πλην σκέφτηκαν αυτά ως αλότριον πράγμα.
και τις θυσίες τις οποίες προσφέρουν σε μένα, τις προσφέρουν κρέας για να τρώνε. Θυσιάζουν στο Θεό για να τρώνε αυτοί. Κύριε Θεέ μου, το ανάποδο δηλαδή. Αντί να θυσιάζουμε στο Θεό για να τον δοξάζουμε, θυσιάζανε στο Θεό για να απολαμβάνουν. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και μη μας φαίνεται παράξενο, δεν είναι μόνο για εκείνους και δεν είναι μόνο τότε. Κάθε στιγμή, για κάθε άνθρωπο, και για σένα και για μένα μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είμαστε άτρωτοι. Δεν είμαστε. Αντιθέτως είμαστε ασήμαντοι, μικροί, αδύναμοι, ουτιδανοί, άθλοι, που όμως μας δίνει ο Θεός διεξόδους να ξεφύγουμε από το κακό και να διεκδικήσουμε με ελπίδα βεβαία και σταθερά, να διεκδικήσουμε την ευλογία από το Θεό. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε θρένος οι λαοί. Βλέπει λοιπόν εκείνο που βλέπει ο Θεός τώρα μέσα στην ταλαιπωρία τους και στην αμαρτία τους, που δεν δέχτηκαν το λόγο του Θεού, φέρνουν θυσίες, δεν τις δέχεται ο Θεός. Επεμβαίνει ο Θεός με τιμωρία και με ταλαιπωρίες. Ο λαός αδιαφορεί, χαίρεται. Έχετε δει χριστιανό, αδερφοί αγαπητοί? Έχω δει εγώ, όχι σε εσάς, σε μένα. Του τραλαλά, όπως λέω. Όλα θα πάνε καλά, δεν βαριέσαι, ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, αυτό είναι επιπολαιώτης. Ό,τι θέλω κάνω, όπου θέλω πάω, ό,τι θέλω σκέφτομαι, δόξα Κύριε είσαι μαζί μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, παιχνιδάκι. Η πίστη μας στο Ευαγγέλιο, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δεν είναι Λούνα Πάρκ. Να πάμε να διασκεδάσουμε. Άσχετα αν ο Θεός πλημμυρίζει την καρδιά μας, όχι με διασκέδαση, με χαρά και με ευλογία. Δεν είναι βεβαιωμένο ότι ο Θεός θα μας ευλογεί. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν είναι βεβαιωμένο ότι ο Θεός θα μας σώζει. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Εάν με επικαλεστείς, θα σε το σώσω. Μα σώστησε αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί, αλλά πρέπει να με επικαλεστείς. Η ζωή μας είναι αγώνας. Αγωνίζεστε στις νηστείες και στις προσευχές. Αγωνίζεστε. Και αυτό είναι το μέλλον μας. Που και εξαρτάται το μέλλον μας. Θυμηθείτε την εκκλησία των Εφεσίων. Πολύ καλή εκκλησία. Αλλά έχασε την πρώτη αγάπη, δηλαδή το ζήλο. Δηλαδή την υπακοή, την πρώτη υπακοή. Δεν άφηνε να πίπτει λόγος κάτω στην αρχή. Σε λίγο έπεφτε και δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, άστα και δεν πειράζει και άλλο λίγο ακόμη, τι πειράζει, τόσο αυστηρά, τόσο... Και μας λένε πολλές φορές σαν εκκλησία ότι είμαστε αυστηροί και έχουμε νόμο. Λάθος είναι. Ούτε αυστηροί είμαστε, ούτε νόμο έχουμε. Αλλά πρέπει, ξέρουμε ότι πρέπει να περπατάμε την... Να μπαίνουμε από τη στενή πύλη, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης και να περπατάμε την τεθλιμμένη οδό. Δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός βίον ανθόσπαρτον, μας υποσχέθηκε όμως βίον ευλογημένο. Μας υποσχέθηκε να ζητάτε και να σας δίνει. Να χτυπάτε και να ανοίγει. Ο υπόλοιπος τι λέει, θα την ανοίξει ο Κύριος. Θα ανοίξει, χτύπα όμως. Χτύπα. Να ανοίξει. Χτύπα όμως. Θα βρεις. Ζήτα όμως. Θα πάω και θα γίνω. Δεν είναι έτσι. Αγωνίζεστε να αγωνίζεστε. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Και μην ξεχνάτε τη γυναίκα του Λότ. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Σοβαρά τα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας και δεν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού για να τρομάξουμε.
Μας τα λέει ο Λόγος του Θεού για να προσέχουμε, να γρυπνούμε και να προσευχόμαστε, να μην εισερχόμεθα σε πειρασμούς. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε πόσο εύκολα χαλάει μια οικογένεια? Έτσι πολύ εύκολα. Λέει διαζύγιο. Μα πώς έγινε? Έτσι ξεκινήσανε σιγά σιγά, αδιαφορώντας, μη λαμβάνοντας υπόψη του σοβαρά τα πράγματα. Πώς ένας χριστιανός φεύγει στον κόσμο πολύ εύκολα? Δεν πειράζει τώρα, θα πάει και σήμερα εκκλησία και αύριο εκκλησία. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Αυτό το δεν πειράζει, αδερφοί, ποτέ να μην βγαίνει από την καρδιά μας. Ποτέ να μην φιλοξενείται και να μην βγαίνει από το στόμα μας. Πειράζει και καίει. Να είμαστε στερεοί στον Κύριο. Να μένουμε στη χάρη του Χριστού. Να ομολογούμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να πενθούμε για τις αμαρτίες μας. Γρήγορα να μετανοούμε. Δεν μας είπε κανείς ότι θα είμαστε αναμάρτητοι. Αλλά να πενθούμε για τις αμαρτίες μας. Πώς την έπαθα έτσι? Πάλι έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Να θεωρούμε πραγματικά αλλήλους υπερέχοντας. Αλλήλους, όλους δηλαδή. Υπερέχοντας. Νομίζουμε ότι είμαστε τίποτα. Επειδή έτυχε για λίγο, κάποια στιγμή μας ευλόγησε ο Θεός. Και κάτι άλλο, αδερφοί. Ο υπομείνας έως τέλος θέλει σωθεί. Να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αν κοιτάξετε τις εφημερίδες Χριστιανισμός στις ομολογίες, ξέρετε πόσους θα δείτε από αυτούς που ομολόγησαν Ιησούν Χριστόν τώρα ότι είναι έξω? Δεν είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Ευχαριστούμε το Θεό όμως που είμαστε ακόμη εδώ. Ευχαριστούμε το Θεό. Και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Χριστού μέχρι το τέλος. Αμήν, αδερφοί. Μέχρι το τέλος. Με τη βοήθεια του Θεού. Και δεν θα ξεχνάμε ότι η καρδιά μας γυρίζει γύρω-γύρω. Μη χαίρε λοιπόν Ισραήλ, μη εφραίνου ως οι λαοί, διότι επόρνευσας εκκλίνων από του Θεού σου. Αν εκκλίνεις από το θέλημα του Θεού, αυτό στα μάτια του Θεού είναι πορνεία. Και είναι πολύ μεγαλύτερη πορνεία από την σαρκική. Η πορνεία η πνευματική. Αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνιο. Αγάπησες πράγματα ξένα. Δεν αγάπησες μόνο το αλώνιο του Χριστού. Δεν αγάπησες μόνο την εκκλησία του Χριστού. Αγάπησες και άλλα πράγματα. Δεν αγάπησες μόνο το Ευαγγέλιο και την προσευχή. Αγάπησες και άλλα βιβλία. Και αυτά τα βιβλία, τα άλλα, αδερφοί αγαπητοί, που μπαίνουν στις καρδιές των ανθρώπων, καταστρέφουνε. Να διαβάσουμε λίγο του Νταβίτζη τον κώδικα. Διάβασε τον, τι θα κερδίσεις? Που βλαστημείται το όνομα του Κυρίου. Ναι, να είμαστε λίγο open-minded. Να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό. Να μην είμαστε έτσι, να είμαστε έτσι. Ναι, αλλά όταν γνωρίσεις το καλό και το κακό, θα έρθει θάνατος. Δεν μπορείς να νικήσεις το κακό. Μπορεί να σε φυλάξει ο Θεός όμως από το κακό. Μην παίζουμε με την ψυχή μας. Θα πάμε στον παράκι, αλλά δεν παθαίνουμε τίποτα εμείς. Πώς δεν παθαίνεις? Θα πάθεις. Μπορούμε να περπατάμε με δύο φρονήματα. Το ένα πόδι στον κόσμο και το άλλο πόδι στον Χριστό. Δεν γίνεται. Μη χαίρεσαι λοιπόν. Μην αγαπάς μισθώματα άλλων αλωνίων. Γιατί το αλώνιον και ο λινός αυτός δεν θα σε θρέψει. Αυτό το αλώνι και αυτό το πατητήρι δεν θα σου δώσει βοήθεια σένα. Ο ίνος σου πραγματικός θα εκλείψει. Δεν πρόκειται να κατοικήσεις πλέον στη γη του Κυρίου. Και αυτό είναι, αρχίζει εδώ τώρα το πρώτο μεγάλο κακό. Δεν θα είσαι κάτοικος στη γη του Κυρίου. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όποιος κατοικεί υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος διατρίβει. Και εκεί είναι σε απόλυτη ασφάλεια.
Όταν όμως αρχίζει να βλέπουν τα μάτια σου άλλα λόνια και άλλα μπέλια και άλλες πορείες, τότε μπορεί να έρχεσαι στη γη του Κυρίου, αλλά δεν θα είσαι κάτοικος στη γη του Κυρίου. Μπορεί να έρχεσαι στην Εκκλησία, αλλά δεν θα έχεις την υπεράσπιση του Θεού, τη φροντίδα του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Δεν θα ισχύει σε σένα ο κατοικών υπό τη σκέπη του Υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θα διατρίβει. Και τέλος, θα επιστρέψεις προς την Αίγυπτο και θα φας ακάθαρτα από τη Συρία. Θα επιστρέψεις τελικά στην Αίγυπτο, μέσα στη δουλεία, μέσα στην εχμαλωσία, μέσα στο βούρδουλα του Φαραώ, μέσα στην πείνα, στη δίψα, στην ταλαιπωρία, και η τροφή σου δεν θα είναι τροφή άνωθεν, θα είναι τροφή εκ της Ασσυρίας, ακάθαρτος. Πλέον ούτε η προσευχή σου θα είναι προσευχή, δεν θα προσφέρουν σπονδά σύνους στον Κύριο, ούτε θα είναι αρεστή εις αυτόν, η θυσία αυτών δεν θα είναι εις αυτούς ο σάρτος, η θυσία αυτών θα είναι εις αυτούς σαν άρτος πενθούντων. Όλοι οι τρώγοντες αυτάς, τα θυσίας που θα κάνουν θα μιένονται. Μία προσευχή γεμάτη αμαρτία. Μία προσευχή στη γη της Αιγύπτου. Μία προσευχή στη γη της Ασσυρίας. Τι θα κάνετε λοιπόν την ημέρα της πανηγύριος και την ημέρα της εορτής του Κυρίου? Θα υπάρχει ευλογία, θα υπάρχει δοξολογία, αλλά η καρδιά θα είναι εκτός. Διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν τους. Η Αίγυπτος θα του συνάξει πια. Τώρα αρχίζει η έξοδος. Και το φοβάμαι αυτό, αδερφοί, ακούστε πως το λέει. Η Αίγυπτος θα του συνάξει και η πρωτεύουσα της Αιγύπτου θα τους θάψει. Είναι η πορεία της καταστροφής. Τα επιθυμητά αυτών διαργυρίου οι τσουκνίδες θα τα κληρονομήσουν, γιατί ήλθε η μέρα της επισκέψεως, η μέρα της ανταποδόσεως, και ο Ισραήλ θα το γνωρίσει. Ο προφήτης θα είναι άφρον. Προφήτευε, λέει, και το έχω δει, αδερφοί, ο Θεός να φυλάει, να μας φυλάει. Ανθρώπους που προφήτευαν γεμάτοι από Πνεύμα Άγιο να καταντήσουν στο τρελοκομείο. Και όσοι είναι παλιοί το έχουν δει. Όχι μια φορά μόνο. Άφρον. Και το λέει και η Γραφή. Το Πνεύμα το Άγιο από τον Σαούλ έφυγε και πήγε πνεύμα πονηρό. Δεν είναι να παίζουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ο πνευματέμφορος μενόμενος δια το πλήθος της ανομίας και του μίσους. Και καταντάει πια ο άνθρωπος να μισεί. Θυμάστε το Σαούλ. Μίσησε πια το Δαβίδ. Ξέρετε, θα πει μισό. Τον μίσησε το Δαβίδ. Μπορούσε να τον βλέπει. Και ο Δαβίδ όλα του λέγε, τι σου έκανα, βρε παιδί μου? Γιατί με μισείς? Έτρεχε, κρυβότανε. Ο Θεός του το παρέδιδε στα χέρια του και όλο το. Γιατί? Εγώ είμαι ψήλος μπροστά σου. Εσύ είσαι ο βασιλιάς. Αλλά δεν είναι τώρα πια ο Σαούλ ο άνθρωπος. Τώρα κατάτησε να είναι οίκος δαιμονίων. Γι' αυτό λέω, αδερφοί αγαπητοί, επειδή μας τα φανερώνει ο Θεός και τα ξέρουμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ προσευχόμενοι. Δεν γίνονται, αδελφοί, επεμβάσεις στους ανθρώπους που απομακρύνονται με την ικανότητά μας, την εξυπνάδα μας, τη γλυκύτητά μας, τον τρόπο μας, την πολιτική μας. Δεν γίνεται. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δύσκολα. Μόνο με την προσευχή μας γίνεται. Μόνο με την προσευχή μας. Ούτε να πάει να στείλω αυτόν, να πάει εκείνος, να κάνω τούτο, κανένα αποτέλεσμα. Τούτο το γένος των δαιμονίων δεν φεύγει παρά μόνο με νηστεία και προσευχή. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και έχουμε ευθύνη σαν γονείς, σαν παιδιά, σαν πρεσβύτεροι, σαν εκκλησία.
Και πρέπει μια φορά, αδελφοί αγαπητοί, να αφιερώσουμε μια νηστεία και προσευχή μόνο για τους ανθρώπους που είναι έξω. Να δέσουμε το διάβολο, να επιτιμήσουμε το διάβολο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε, μην περάσει από το μυαλό μας ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό εμείς. Κακό μπορούμε να κάνουμε. Τους πρόξουμε πιο έξω μπορούμε. Ού, εύκολα κάνεις το κακό. Όταν χρησιμοποιήσεις μεθόδους έξω από το Λόγο του Θεού, τους έσπρωξες. Πιο έξω και πιο έξω και πιο έξω. Αλλά καλό μπορούμε να κάνουμε μόνο με νηστεία και προσευχή. Μόνο με αγάπη. Μόνο με αφιέρωση. Μόνο να μπούμε μέσα στα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και να διεκδικήσουμε τις ψυχές τους. Όχι με προσευχές, συγχώρεσαι με Θεέ μου, όχι με προσευχούλες και προσευχίτσες και τραλαλά. Με αγώνα πίστεως, δυνάμεως, που δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, από τους δυνατούς χριστιανούς. Γιατί δεν υπάρχουν δυνατοί χριστιανοί. Είναι από τους πιστούς χριστιανούς. Από αυτούς που πενθούνε για τις ψυχές που χάνονται. Από αυτούς που αγαπάνε. Από αυτούς που τους αγαπάει ο Χριστός. Είναι ωραίος ο αγώνας αυτός. Δεν μπορεί να σωθεί η πατρίδα μας όλη εάν δεν αγωνιστούμε σαν άνθρωποι στρατιώτες πραγματικά του Χριστού. Να σοβαρευτούμε, να αφιερωθούμε. Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη. Δεν είναι εύκολο, αδύνατον είναι. Αλλά τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Είναι εύκολο τελικά με τη χάρη του Χριστού. Είναι εύκολο. Το 9 εδάφιο είναι φοβερό. Διεφθάρισαν βαθαίως. Γι' αυτό είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα που δεν παίρνουν γιατριά ανθρώπινη. Διεφθάρισαν βαθαίως. Δηλαδή μέχρι τα βάθη της ψυχής, μέχρι τα βάθη της καρδιάς. Δεν βλέπεις τίποτα πια που να υπάρχει εκεί αγαθών. Διεφθάρισαν βαθαίως. Δια τούτο θέλει ενθυμηθεί ο Κύριος την ανομίαν αυτών και θα επισκεφθεί τις αμαρτίες αυτών. Και έρχεται ο Θεός τώρα και κάνει μία αναδρομή. Πώς βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφυλή σε έρημο τόπο. Είδα τους πατέρες σας σαν πρωτογέννητα της οικής εν τη αρχή αυτής. Μία μικρή σικίτσα. Μία μικρή σικίτσα που όποιος πέρναγε για την κλώτσα για την ξερίζωνε. Και εγώ τους μάζεψα. Και μας μάζεψε. Τους μάζεψα, τους φρόντισα, τους αύξησα. Αλλά αυτοί πήγαν προς τον Δε Ελφεγόρ. Και τώρα ο Δε Ελφεγόρ δεν είναι αστείο πρόσωπο ούτε λέξη που θα την προσπεράσουμε. Είναι ο ίδιος ο διάβολος και ο σατανάς κρυμμένος πίσω από θρησκευτικότητα, πίσω από θρησκευτισμό, να χρησιμοποιήσω καινούργιες λέξεις, πίσω από μορφή ευσεβίας, αλλά και πίσω από οποιοδήποτε αμαρτία. Ενώ εγώ τους πήρα, λέει ο Θεός, τους πήρα στην αγκαλιά μου, τους μάζεψα, αυτοί πήγαν πίσω από τον Δε Ελφεγόρ και αφιερώθησαν, φοβερή λέξη, εις την Εσχήνη και έγιναν βδελικτοί όπως το αντικείμενο της αγάπης αυτών. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που αφιερώνονται στο Χριστό και αυτοί που αφιερώνονται στην Εσχήνη. Τι σημαίνει αυτό? Όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αμαρτία. Κυριαρχημένη από τα πάθη, κυριαρχημένη από τις επιθυμίες, κυριαρχημένη από οποιοδήποτε σαρκικό φρόνημα και κοσμικό φρόνημα. Και βλέπετε πως καταντάνε οι άνθρωποι. Τρυπάνε τα σώματά τους, βάζουν. Έβλεπα, είδα στο αεροδρόμιο που ήμουνα, μία κοπέλα, τι να σας πω, θα είχε και 50 σκουλαρίκια παντού. Τουλάχιστον παντού εκεί που έβλεπα, σκεφτείτε και εκεί που δεν έβλεπα. Πώς είχε καταντήσει. Αφιερώθησαν εις την Εσχήνη. Όμως αδερφοί αγαπητοί, πρέπει τελειώνοντας
να σκεφτούμε σήμερα σοβαρά, γιατί το τέλος είναι κακό. Ο Θεός μου θα απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτόν. Θα τους απορρίψει. Είναι βέβαιο. Και θα φτάσει στο σημείο να μην τους αγαπάει. Όμως αυτό που είπαμε από την αρχή, δεν είναι τι θα κάνει ο Θεός, αλλά τι θα κάνουμε εμείς για να εξητήσουμε από το Θεό τη χάρη και το έλεος. Και δεν υπάρχει, αγαπητά μου αδέλφια, τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την προσευχή, την νηστεία, την αφιέρωση, την εξήτηση και ιδιαίτερα το πλησίασμα και την επίγνωση του Ιησού Χριστού. Να γνωρίσω, λέει, το πρόσωπο αυτού, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι λόγια αυτά που λέει το Ευαγγέλιο που τα λένε στον αέρα αυτοί που τα γράψανε. Είναι λόγια Θεού. Να γνωρίσω το πρόσωπο αυτού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Μπορείς να πεις εσύ ότι το έχεις γνωρίσει. Ότι έχεις γνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Ότι έχεις γνωρίσει τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς, αν έστω και ένας από εμάς, αμφιβάλλω. Δεν είμαι άπιστος, αλλά δεν το πιστεύω. Αν ένας από εμάς έχει πλησιάσει έτσι το Χριστό, ώστε να πει, και ο Παύλος δεν το λέει, θέλω, λέει, να γνωρίσω το πρόσωπο αυτού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αλλά επειδή είναι γραμμένο, μπορούμε. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας, περισσότερα από εμάς, όλοι μας, έχουμε πρόσωπα αγαπημένα που πρέπει να τα διεκδικήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός θα κάνει το σχέδιό Του και το έργο Του, αλλά πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Και θα τα διεκδικήσουμε μόνο όταν καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Τίποτα. Ούτε να τα μαλώσουμε, ούτε να τα δείρουμε, ούτε να τα παρακαλέσουμε, ούτε να τα καλοπιάσουμε, ούτε να τα δωροδοκίσουμε, ούτε να τους υποσχεθούμε. Αυτές είναι ανοησίες ανθρώπινης σοφίας και σύνεσης. Τελειωμένα τα πράγματα. Δεν μπορούμε. Όμως μπορούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό για να δούμε τη δύναμη της Αναστάσεως Του. Να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Να δούμε τι είναι δυνατόν άραγε. Τι μπορεί να κάνει για μας άραγε ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Τι άραγε μπορεί να κάνει για σένα. Για να το πω πιο προσωπικά. Να πάω και να πω, Κύριε, άραγε, τι μπορείς να κάνεις για μένα. Τι μπορείς. Τι είσαι δυνατός να κάνεις για μένα, τον ασήμαντο, ναι, είμαι ό,τι είμαι, αλλά σε αγαπάω, σε δοξάζω, σε πιστεύω. Τι είσαι ικανός να κάνεις για μένα. Ξέρετε, αδερφοί, τι είναι ικανός. Εάν ο Πατέρας, λέει η Γραφή, έδωσε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό Του το μονογενή, πώς δεν θα δώσει τα πάντα σε εσάς. Τι μπορεί να κάνει. Τα πάντα. Τα πάντα. Όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, και όταν λέω δεν έχουμε το εννοώ, δεν λέω δεν έχετε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι μπορεί να κάνει ο Χριστός για τον κάθε έναν από εμάς όταν το διεκδικήσουμε. Έστω και αν πάρω λίγη ώρα παραπάνω, θέλω να σας πω κάτι που θυμάμαι και μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Ήταν ένας στο Αίγιο αγρότης, αγράμματος εντελώς, δεν μπορούσε να διαβάσει καθόλου ούτε το Ευαγγέλιο, τίποτα δεν μπορούσε να διαβάσει, δεν ξέρει καθόλου γράμματα. Και είχε πιάσει φιλίες με την Αλεξία που ήταν τότε 3 χρονών, το 85. 3 χρονών. Τον λέγανε Ηρακλή. Και είχε έρθει μέσα μια φορά στη συνάθρηση που είχαμε.
άκουσε τα λόγια, με φώναξε, μου λέει, ξέρεις κάτι, κύριε Γιώργο μου, έτσι με λέγε. Κύριε Γιώργο μου, εγώ δεν ξέρω να διαβάσω. Α, με ρώτησε, τι να κάνω, του λέω, διάβασε τη γραφή μου, λέει, δεν ξέρω να διαβάσω. Και τα χάσα εγώ. Λέω, καθόλου, μου λέει, καθόλου. Πηγαίνω όμως, μου λέει, στο Άγιον Όρος. Τι να κάνω, μου λέει, για να γνωρίσω τον Χριστό. Του λέω, αφού δεν ξέρεις να διαβάσεις, κάτσε να προσευχηθείς. Ζήτησέ τον και θα έρθει ο Κύριος να σε επισκεφθεί. Έτσι του είχα πει εγώ. Πέρασαν μέρες και ένα πρωί κατά τις 6 ώρα χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού μου, εμένα μόνος μου. Και έβρεχε κιόλας, ήταν και κρύο. Τρουν, τρουν, τρουν το κουδούνι. 6 ώρα τώρα, ποιος να είναι 6 ώρα. Σηκώνω, πηγαίνω στο θηροτηλέφωνο γιατί ήταν μακριά η πόρτα του χωραφιού. Εγώ στο σπίτι ήταν μέσα στο χωράφι και η πόρτα ήταν μακριά. Ποιος είναι? Άνοιξε, κύριε Γιώργο μου, εγώ είμαι ο Ηρακλής. Φρέ Ηρακλή, τρόμαξα, τι θέλεις τέτοια ώρα? Άνοιξε, άνοιξε να σου πω. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνει μέσα, έρχεται μέσα, φοράω τις πιτζάμες, πάω στην κουζίνα, ανοίγω την πόρτα, μπαίνει μέσα, κάθεται και μπαίνει. Τι έχεις βρε, κάτσε, κάτσε να σου πω. Έκατσα. Θυμάσαι που είχα έρθει εδώ και μου είχες πει να προσευχηθώ, να ζητήσω τον Χριστό? Λέω, το θυμάμαι. Μου λέει, όταν έφυγα από εκεί πήγα να ρωτήσω για σένα. Να, τι άνθρωπος είσαι? Και πήγα στο εργοστάσιο και μου είπανε, καλός άνθρωπος είναι. Τώρα όμως έχει το Χριστό, είναι εκεί ο Χριστός. Αυτά που λέει είναι σωστά. Εγώ πηγαίνω στο Άγιον Όρος τόσα χρόνια. Και πήρα μια απόφαση. Κάθε βράδυ θα προσεύχομαι μέχρι το πρωί. Και θα ζητήσω το Χριστό. Και αν έρθει έχει δίκιο ο Γιώργος. Περνάει το πρώτο βράδυ. Ξεκίνησα στις 10 μέχρι τις 6 το πρωί και πήγα να κοιμηθώ. Δεν έγινε τίποτα. Την επόμενη μέρα. Ξεκίνησα στις 10 μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν έγινε τίποτα. Την επόμενη, σήμερα. Ξεκίνησα στις 10 και γύρω στις 12 ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Χριστός. Και τον έβλεπα πως βλέπω σένα, κύριε Γιώργο μου. Τα μαλλιά του είχαν σηκωθεί έτσι. Και μου λέει, τι θέλεις Ηρακλή? Και μου λέει, δεν ήξερα τι να του πω και του είπα, θέλω να μου πεις για τον Γιώργο τον Κοροβέση. Το καημένο. Και του λέει, κάτσε. Και έκατσα στο τραπέζι εγώ και στην άλλη καρέκλα απέναντι έκατσε ο Κύριος. Μου λέει, τι θέλεις να μάθεις? Δεν του απάντησα. Και του λέει, ο Γιώργος ο Κοροβέσης και η οικογένειά του και η αγαπητή μου Αλεξία είναι δικοί μου άνθρωποι. Και μου είπε και άλλα πράγματα, αλλά μου είπε να μην στα πω. Κύριε Θεέ μου. Εγώ τα χάσα. Και τώρα σας ρωτάω, άρα γιατί μπορεί να κάνει για σένα ο Χριστός? Τι μπορεί να κάνει? Εγώ το ξέρω αυτό από το 86. Τώρα είναι 2006, 20 χρόνια. Το έχω κάνει ούτε μια φορά. Για να δείξω ότι είναι σχήνη μου έτσι. Και το έχω δει μπροστά μου. Τι μπορεί να κάνει για σένα ο Χριστός? Αλληλούια. Η απάντηση είναι τα πάντα, αδερφοί.